Ένα σου φίλι. Λοιπόν, παιδιά, για 3 λεπτά θέλω να βγείτε εκεί που είναι το σκυλόσπιτο με τη φατσούλα προς τα εκεί και να μην κοιτάτε. Ο Νάσος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εσύ θα είσαι στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γιατί? Θέλω για 3 λεπτά να μην είστε μέσα στο σπίτι. Παιδιά, θέλω να σηκωθείτε να πάτε εκεί και να μην κοιτάει κανένας. Ωραία. Είναι μια εκκλησία δική σου. Όλοι, ναι, ωραία. Ναι. Να το σεβαστούμε. Αφού είσαι αρχηγός, να το πας από το μέσα. Ναι, φυσικά. Ωραία. Για 2 λεπτάκια, παιδιά. Ναι, ναι. Θα σας πω εγώ. Σταμάτα, ρε. Να έρθείτε. 2 λεπτάκια θέλω, δεν θέλω πολύ. Έλα, την έκπληξη να δούμε. Να σας ανακοινώσω κάτι. Ναι. Μήπως θα σας το ανακοινώσω και εδώ για να μην τους κουνήσω. Λοιπόν. Έχει πάρει φωτιά το δωμάτιο. Ήρθατε. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με το βέτο και το πώς θα μπούμε, η σειρά που θα μπούμε. Θα παίξουν, βασικά αυτό το παιχνίδι το παίζουν οι υποψήφοι. Έχω κρύψει τα ονόματα των άλλων παιδιών. Μέσα σε, τώρα εγώ τα λέω πλανητάκια από αλουμινόχαρτο, είναι περίπου τόσα, μέσα στο σπίτι, δεν είναι στο δωμάτιο, είναι στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο μπάνιο, σε αυτούς τους χώρους, δεν είναι ούτε έξω, εδώ έξω. Θα βρείτε τα ονόματα των παιδιών με τα οποία θα παίξετε. Αν τυχόν είναι διάδες, θα το δούμε. Οι πλανήτες τι έχουν μέσα, δεν κατάλαβα. Έχουν ονόματα. Ναι, όταν το ανοίξετε το πλανητάκι. Είναι δηλαδή 9 ονόματα, εννοείς. Όχι, γιατί παίζετε εσείς οι τρεις, είναι τα υπόλοιπα. Υποψήφοι ψάχνουν. Κάτσε λίγο όμως. Εγώ δεν θα συμμετάσχω με το λουμινόχαρτο. Ναι. Συνεχίζω να είμαι κατά. Και του Παναγιώτη όμως, γιατί μάλλον δεν τον έχει υπολογίσει. Εντάξει, εγώ θα είμαι μπαλαντέρ. Θα είμαι αυτός που δεν θα βρει μόνο ένα. Εσύ μπορείς να ξέρεις για μένα, μα θες, γιατί εγώ δεν θα συμμετάσχω, το ξαναλέω, δεν μ' ακούει κανένας, δεν πειράζει. Εκτός αν φτιάξεις και το βάλεις και αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα παίξω, όχι, γιατί συνεχίζω να με κατά με το αλουμινόχαρτο, δεν θα το ήθελα. Γιατί? Δεν θέλω, το έχω ξαναπεί, το έχω πει 5 φορές, θα παίξει ο Παναγιώτης για μένα, δεν θέλω. Είναι ένα κομμάτι αυτό. Τόσο αλουμινόχαρτο που είναι ένα παιχνίδι. Θα παίξει ο Παναγιώτης για μένα. Δεν μπορώ να πάρω πίσω αυτό που έχω πει για το αλουμινόχαρτο και το λέω εδώ και 2 εβδομάδες. Θα παίξει ο Παναγιώτης. Δεν το κάνω. Ναι, αγάπη μου, πάρτο, γιατί δεν θέλω να παίξω. Πες με υπερβολική, πες με κουβλιτσιά. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θα μπορούσαν να είναι κρυμμένα τα χαρτάκια κάπου μέσα στο σπίτι. Δεν πειράζει, παίξτε, είναι ωραία ιδέα. Έχει και plot twist μετά. Μπορεί να κερδίσει και ένα προνόμιο. Δεν πειράζει. Θα παίξει Παναγιώτης για μένα. Όχι. Αμάνι με το αλουμινόχαρτο τώρα, παιδιά. Πάλι με το αλουμινόχαρτο. Δεν θέλω. Επίσης, θα ψάξετε, ωραία. Δεν θα ψάξω, Κωστή. Είμαι κατά σε αυτό και το έχω πει εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν αναιρώ ούτε τη σκέψη μου, ούτε την ιδεολογία μου. Αν θέλουν να παίζουν τα λουμινόχαρτα, έτσι παίζουν. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν ξέρω, εσύ Μαρία, και δεν θα σου πω. Να βρει λίγο και να παίξει. Ναι, να κάνει η κλήρωση. Καλά, για να μην αποφασίσει η δοκία. Αυτό που θα έβρισκε πρώτο, δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα, θα μπαίνανε πιο μετά.
Ναι. Αποφάσισε τα μόνη σου και κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις ως αρχηγός. Και τα groups θα γινόντουσαν έτσι. Δηλαδή... Μπορεί να είναι τώρα και η κατάσταση ότι να είναι κάποιοι υποψήφοι και να μην έχουν διάθεση. Μην το πάρεις προσωπικά, ας πούμε. Όχι, γιατί όμως αυτό μου το λέει, είναι ένα επιχείρημα που το λέει εδώ και καιρό. Ωραία. Άστινε λοιπόν, εσύ σκέψου αυτό που σου λέει. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα που λες? Μου λέει ότι ξοδεύω τζάμπα το λιμινόχαρτο. Γι' αυτό δεν θέλει. Βγάλε τα χαρτάκια από το λιμινόχαρτο και άστα πώς είναι. Αυτό ήταν ο λόγο. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο λόγο. Μπορεί να το λέει σαν δικαιολογία, να μην έχει όρεξη αυτή τη στιγμή. Α, το παιχνίδι. Λοιπόν, το αφήνουμε το παιχνίδι Ευδοκία όταν θα μπούμε στην αρένα, αποφασίζει. Έφτιαξε κάτι άλλο να βρούμε, ρε παιδί μου, αλλά αργότερα, μετά το βέτο. Κρίμα. Δεν τη άρεσε τη Αγγελίτα. Γιατί είναι πάρα πολύ κατά στην υπερκατάχρηση του αλουμινόχαρτου, ας πούμε, που κάνω εγώ. Και πραγματικά αυτή τη βδομάδα, παρόλο που είχαν γίνει αυτά τα περιστατικά, μετά, ξέρω εγώ, κάτσαμε, μιλήσαμε στην δοκιμασία μου, τότε που μου έδειξε να τραγουδώ και αυτά, έτσι κάπως λέω, έλα, ξέρω εγώ, μην είσαι κολλημένη, εντάξει, τα έχεις δει, αλλά δώσε μια ευκαιρία, όπως είχα πει και στην ομιλία μου τότε, όταν συστέθηκα αρχηγόπουλο. Ναι, και τώρα, ας πούμε, με έβαλε λίγο σε μια διαδικασία σκέψης ότι, ξέρεις, θα μπορούσε η μία ψήφος μου να είχε πάει εκεί και... Γιατί ψήφισα με το κριτήριο ποιοι είναι πιο κοντά μου, ας πούμε. Αλλά αυτό πια είναι για μένα, εντάξει, ρε Χαλίτα, είναι ξεφτύλα. Δηλαδή για τόσο λιμινόχαρτο έλεος. Σήμερα βάλαμε τα αντικολλητικά στις πίτσες. Τι θα κάναμε, δεν θα βάζαμε αντικολλητικό στην πίτσα? Δηλαδή ήταν extreme πάλι. Χωρίς λόγο. Θες να βγάλεις τα λιμινόχαρτα, θα βρεις τα χαρτάκια, θες να το κάνεις αλλιώς, θες να το... ό,τι νομίζεις εσύ. Θέλω μια καλίτσα. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις με παραλλαγή, ας πούμε, βγάλει τα λιμινόχαρτα, άμα θες. Και άσε τα χαρτάκια σκέτα. Ό,τι νομίζεις.